Καλώς ήρθατε στο κανάλι για την ερασιτεχνική Κυπουρική. Το Facebook θα βρείτε την ομάδα μας με το ίδιο όνομα για ερωτήσεις, φωτογραφίες, σχόλια από τα δικά σας φυτά. Για να φτιάξουμε χειροποίητο λευκαντικό χρειαζόμαστε περίπου 1 λίτρο απιονισμένο νερό. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 4 κούπες του τσαγιού. Και από το φαρμακείο έχω προμηθευτεί ένα μπουκαλάκι με οξυζενέ του φαρμακείου. Είναι περίπου 200 ml το συγκεκριμένο. Και το αδειάζω μέσα σε ένα δοχείο που έχω προσθέσει το νερό. Προσθέτω και άλλο νερό γιατί όπως είδατε δεν το είχα βάλει όλο. Και ανακατεύω να πάει παντού το οξυζενέ μέσα στο νερό. Θα κάνω μερικές τράμπες από μία μπουκαλίνα σε μία άλλη έτσι ώστε να ανακατευτεί πολύ καλά το υλικό αυτό και να προσθέσω και την τελευταία κούπα νερό. Όπως σας είπα 4 είναι οι κούπες και θα κάνω μερικές φορές αυτή τη διαδικασία. Τώρα το λευκαντικό αυτό μπορείτε να το αρωματίσετε αν θέλετε με εθέρια έλαια. Βάζω περίπου στις 30 σταγόνες εθέριο έλαιο. Προτιμήστε εθέριο έλαιο λεβάντας για να μυρίζουν και ωραία τα ρούχα σας. Το χρησιμοποιώ μόνο σε λευκό ρούχα, όχι στα χρωματιστά και η ιδιότητα που έχει είναι ότι συνεχίζει και λευκαίνει τα ρούχα ακόμα και όταν βρίσκονται στη διαδικασία στεγνώματος, στο απλωτήρι δηλαδή, και δεν τα κυτρινίζει όπως κάποια άλλα χλώρια που χρησιμοποιούμε. Συν ότι είναι πολύ φιλικό με το περιβάλλον. Δοκιμάστε το και σίγουρα θα με θυμηθείτε. Είναι κατάλληλο ακόμα και για τα μορουδιακά. Αποθηκεύστε το σε σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκάλια για να μην εξατμιστεί και να μην αλλοιωθεί το περιεχόμενο. Η διάρκεια ζωής του είναι περίπου 2 μήνες και προσθέτουμε σε κάθε πλύση ένα φλιτζανάκι του διπλού καφέ. Χρειαζόμαστε 1 λίτρο λευκό ξύδι. Έχω πάρει ένα μπιτονάκι απιονισμένο νερό που θα χρειαστώ 1 λίτρο από αυτό. Μία κούπα σόδα μαγειρική. Και εθέριο έλαιο λεβάντα ή άρωμα λεβάντα, ό,τι από τα δύο θέλετε. Εγώ προτιμώ το εθέριο έλαιο, είναι καλύτερο. Και μια συσκευασία παλιά άδεια από μαλακτικό. Εδώ έχω ζεστάνει μια κούπα από το απιονισμένο νερό. Το έχω κάψει να είναι καυτό και μέσα θα ρίξω και θα διαλύσω πολύ καλά τη σόδα. Ανακατεύω καλά μέχρι που η σόδα να διαλυθεί τελείως και να ενσωματωθεί με το νερό. Γι' αυτό το λόγο είναι και ζεστό το νερό, για να διαλυθεί πιο εύκολα, για να μην πάρει πολύ χρόνο. Και αφού διαλύσω τη σόδα μου καλά, προσθέτω απιονισμένο νερό μέχρι να φτάσω το 1 λίτρο που χρειάζομαι. Εγώ βάζω παραπάνω από 1 λίτρο γιατί αφαιρώ και την ποσότητα της σόδας που έχω βάλει μέσα μία κούπα, οπότε και παραπάνω να πέσει δεν είναι ακριβής η δοσολογία, δεν θα γίνει κάτι δηλαδή αν πέσει λίγο παραπάνω νεράκι, οπότε είναι μετρημένο το 1 λίτρο σε αυτό εδώ το δοχείο και ανακατεύω μέχρι να διαλυθεί η σόδα. Τώρα παίρνω την άδεια συσκευασία και αδειάζω μέσα το μείγμα της σόδας του νερού και τυχαίνει καμιά φορά στον πάτο να μένει η σόδα, μην την αφήσετε. Κάντε μερικές τράμπες από το δοχείο στην μπουκαλίνα σας κατά αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε η σόδα να πάει όλη μέσα στο υγρό και να μην μείνει στον πάτο. Γιατί τη χρειαζόμαστε όλη τη δοσολογία της μιας κούπας. Βλέπετε εδώ το ανακοινώ και καλά μέχρι που να διαλυθεί τελείως. Και τώρα θα πάρω το ξύδι μου και πολύ πολύ αργά
θα βάζω μέσα στο μείγμα της σόδας και του νερού. Μην το ρίξετε με μια σόλο, διότι θα φρύσει, θα γίνει αντίδραση ξυδιού σόδας, θα φρύσει, θα ανεβεί απάνω και θα σας πεταχτούν όλα τα υλικά. Οπότε σιγά σιγά και όπως εξασθενεί η δράση, ρίχνετε και άλλο μέχρι να πάρει όλο το λίτρο του ξυδιού. Βλέπετε πως αντιδρά το ξύδι με τη σόδα. Το μαλακτικό αυτό σας εγγυούμε ότι θα σας ενισχύει πάρα πολύ τα χρωματιστά, αφήνει πάρα πολύ απαλές τις πετσέτες. Δεν μυρίζει ξύδι, γιατί όπως βλέπετε εδώ θα προσθέσω και 40 σταγόνες εθέριο έλαιο λεβάντας ή άλλου εθέριου έλαιου που πιθανόν να σας αρέσει εσάς. Εμένα το άρωμα της λεβάντας μου αρέσει στα ρούχα, οπότε χρησιμοποιώ αυτό. Μην βιδώσετε το καπάκι αμέσως, αφήστε το καμιά ώρα μέχρι να η σόδα να δράσει για να μην σας σκάσει το κουτάκι, γιατί βλέπετε ακόμα είναι ενεργή. Και μετά βιδώστε το κανονικά. Υπέροχο μαλακτικό για πετσέτες, για όλα τα ρούχα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στα ρούχα του μωρού χρησιμοποιώντας εθέριο έλαιο χαμομήλι άφοβα. Αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε περισσότερες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Εδώ θα δείτε τα βίντεο που σας προτείνω να δείτε και πιθανότατα να σας ενδιαφέρουν. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!